Κυρία Δέσποινα, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας είχαν πείσει ότι σας είχαν κάνει μάγια? Ναι. Τι ακριβώς συνέβη και σας ζητούσαν χρήματα για να τα λύσουν? Για πάμε, πείτε μας. Ναι, μου ζητούσαν χρήματα 4.000 περίπου να μου κάνουν να μου λύσουν τα μάγια. Αυτό ποτέ έγινε, κυρία Δέσποινα? Δηλαδή, αυτό ποια χρονιά? Πριν 4-5 χρόνια ήταν. Εσείς είχατε επαφή με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που βλέπουμε εμείς σήμερα? Ξέρετε γιατί το ρωτώ? Γιατί εδώ μας λένε ότι αυτή η οργάνωση, δεν ξέρω πώς λέγεται, η Εκκλησία των Εθνών, έχει μακρά ιστορία στη χώρα. Περίπου από το 2000 χρόνια, και παραπάνω, κάπου στα 10 χρόνια, και είχε κλείσει. Εγώ δεν ξέρω πόσο χρόνια ήταν και πώς ήταν. Απλώς εγώ είχα συνάντηση με μια κυρία από την Αφρική Μαύρη, δηλαδή ήταν. Mm-hmm. Και με αυτόν το κύριο που λέγεται Χάρη, δεν ξέρω πώς είναι, αυτόν εγώ δεν αναγνώρισα. Δηλαδή ήταν αλλιώς πριν 4-5, αλλιώτικος ήταν. Πώς τους γνωρίσατε εσείς? Πώς τους γνωρίσατε? Εγώ γνώρισα στη θάλασσα ήμουνα. Ναι. Mm-hmm. Και πώς σας πλησίασα? Μου πλησίασε η κυρία, μου μιλούσε. Σαν να πούμε μια ηθόνησα, να σας πω, μια κυρία που ξέρει λίγο παραπάνω. Ναι. Και έτσι γνωριστήκαμε. Και πώς φτάσατε στο σημείο να σας πούν ότι σας έχουν κάνει μάγια? Μετά αυτοί με έπαιρναν όταν γυρίσαμε, με έπαιρναν τηλέφωνο και μου μιλούσαν πάρα πολύ. Αυτή η κυρία με έπαιρνε τηλέφωνο και μου μιλούσε πολλές ώρες στο τηλέφωνο. Ναι. Όπου τι σας έλεγε? Έλεγε για την Εκκλησία, έλεγε όχι για την Εκκλησία, για το Χριστό, για το Θεό έλεγε. Mm-hmm. Για τα μάγια έλεγε, τι μπορούν να κάνουν τα μάγια. Όλα γι' αυτά. Κυρία Δέσποινα, πώς προσπάθησαν να λύσουν τα μάγια? Δεν προσπάθησαν τίποτα. Απλώς έδωσαμε 2-3 φορές ραντεβού στο Σαλονίκι. Πού? Στο Αριστοτέλος, σε μια καφετέρια. Ναι. Και τότε γνώρισα βγαίνει το κύριο. Ναι. Και μου το είπαν, μου διάβασαν τι είχε το χαρτί. Ναι. Που μου έχουν κάνει μαύρα μάγια. Ναι. Για να μου λύσουν, πρέπει να δώσω κάποια χρήματα. Mm-hmm. Αν απευθείας... να μιλήσουν τα μάτια. Ήταν 4.000 κατευθείαν, σας είπαν, αυτή ήταν η ταρήφα. Δεν είπαν κατευθείαν, λέει, χρειάζεται πάρα πολύ λεφτά, λέει. Uh-huh. Εγώ όμως, σαν ας πούμε μάγια, αυτοί που πιστεύουν στα μάγια, στα τέτοια, νόμιζα γύρω στις 100 ευρώ, 50 ευρώ, πόσο. Αυτή είπε, αυτός, είπε, λέει, αν να λύσουμε, να βρεις και δουλειά να σε βρούμε, να σε χρεώσουμε και χρέη που έχεις, το ρεύμα και τα τέτοια, πολλά. Τι εννοείτε τα χρέη που έχεις και ό,τι χρωστάς σε ρεύμα και τα λοιπά, θα σας βοηθούσαν με αυτά? Ναι, ναι, ναι. Τι θα έκαναν δηλαδή? Δηλαδή, ας πούμε, εγώ τότε χρωστούσα το ρεύμα, είχα γύρω στις 1.500 ευρώ, δεν θυμάμαι κιόλας γιατί ήταν, πολλά λεφτά ήταν. Mm-hmm. Εγώ δεν δούλευα και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μας λέτε ότι δεν δουλεύατε. Άρα σας είπαν, αν δεν έχετε τα χρήματα, να δώσετε κάτι άλλο. Σας ζητήθηκε κάτι άλλο ή απευθείας τα 4.000 ευρώ μόνο? Μου είπαν, αν δεν έχεις λεφτά, μπορείς. Ας πούμε, αυτή όλη μου την ιστορία ήξερα, γιατί ήταν πολλές μέρες που μιλούσαμε μαζί, μιλούσα μαζί της. Πάρα πολλές φορές. Ναι. Και τι σας είπαν, αν δεν έχετε χρήματα, τι άλλο θα μπορούσατε να δώσετε? Μπορούσατε, ας πούμε, να φέρετε χρυσαφικά. Εγώ είπα, δεν έχω τόσο πολλά χρυσαφικά. Λέει, φέρετε και το τίτλο στο σπιτιού, ας πούμε, να κρατήσουμε. Μόλις να βρει δουλειά, δηλαδή να με βρουν δουλειά, να δουλεύω και να τους ξεχρεώνω σιγά-σιγά. Σας είπαν ποτέ, μπήκατε και ρωτήσατε στη διαδικασία, τη δουλειά? Όχι. Γιατί εγώ τον νόμιζα τη δουλειά που είναι τη δουλειά μου, που δουλεύω εγώ. Λέω απλώς ότι αν σας είπαν έχουμε τον τάδε γνωστό και θα σε βάλουμε εκεί. Όχι. Εσείς τους δώσατε τελικά ποτέ κάποιο ποσό? Όχι, τίποτα δεν έδωσα, ούτε τη συνάντησα. Και πώς καταφέρατε να σωθείτε από αυτή την ιστορία? Το σώθηκα λόγω των παιδιών μου, γιατί με πρόλαβαν, χάρη και του Θεού. Ας πούμε, ο Θεός με βοήθησε. Γιατί ήταν τη στιγμή που ήταν να φύγω, γιατί αυτή με έστειλε να ταξί να πάρω. Mm-hmm. Ήρθε η κόρη μου στο σπίτι και δεν άφησε να φύγω. Το ερώτημα τι είναι εννοείτε, ότι... συγγνώμη βρε Χρυσά, απλώς παιδί μου, κάνει εντύπωση τώρα αυτό που λέει η κυρία. Τι εννοείτε δεν σας άφησε να φύγετε? Η κόρη μου δεν
δεν άφησε να βγω. Α, η κόρη σας δεν σας άφησε να φύγετε. Εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Το ερώτημα είναι, Μάνο, πώς καταφέρνουν αυτοί οι άνθρωποι να πείσουν εδώ τον κόσμο ότι υπάρχει μαύρη μαγεία, ότι τους έχουν κάνει κακό και τους αναγκάζουν να δώσουν τόσες χιλιάδες ευρώ ή ακόμα χρυσαφικά ή και τίτλους σπιτιών. Εσάς σας ξαναενόχλησαν μετά από αυτή τη συνάντηση? Όχι, γιατί εγώ είχα πετάξει το κινητό μου, είχαμε κλείσει το Skype. Δεν είχα μετά από εκείνη την τέτοια ούτε επαφή, ούτε άκουσα για αυτός, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Άκουσα πριν μια εβδομάδα πότε ήταν στο Μέγα. Πού το είδατε στην τηλεόραση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.